Ναι. Όταν έχεις μια συμφωνία που δεν συμφωνείς με αυτή, τι κάνεις? Το παλεύεις, το βάζεις στα πόδια, παρετήσε, φεύγεις, τι κάνεις? Το ένα είναι αυτό, όχι, είναι, καταλαβαίνεις τι λέω. Οπότε, καλά κάναμε και δεν το βάλαμε στα πόδια. Το ένα είναι αυτό. Και απ' την άλλη, η εφαρμογή του έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα στη χώρα μας που πρέπει να γίνουν έτσι κι αλλιώς, θα έλεγα. Για παράδειγμα, δεν έχεις ένα αποτελεσματικό κράτος, δεν έχεις παραγωγή, έχεις πάρα πολλές εισαγωγές των απαραίτητων προϊόντων, δεν έχεις, που έχουμε τέτοιο φυσικό πλούτο, δεν έχεις εξασφάλιση την διατροφική σου αλυσίδα, πολύ στοιχειώδες. Αυτά δεν πρέπει να πάρουμε μπροστά? Μέσα από αυτά δηλαδή αναδεικνύεται η ανυπαρξία του κράτους, γιατί άλλες χώρες, ξέρεις, λέμε, κάναν αυτό, κάναν εκείνο, είχαν μια βασική προϋπόθεση. Είχαν ένα δομημένο κράτος που δεν έχεις εσύ εδώ, δεν έχεις ένα κτηματολόγιο. Μια πολύ απλή πληροφορία. Μόνο εμείς δεν έχουμε πια στην Ευρώπη. Πολύ απλά πράγματα. Έχεις ένα φοβερά δωδεαλώδες δημόσιο, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Μέχρι τώρα το δημόσιο λειτουργεί πελατειακά, δηλαδή όποιος έχει κανένα γνωστό προωθεί την υπόθεσή του, το δίκιο του, όποιος δεν έχει κάνει χρόνια, μέρες, ουρές, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι παθογένειες της διοίκησης που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα του κόσμου που έχει να κάνει με τη ζωή του. Απ' την άλλη, όλη αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να γίνουν θέσεις εργασίας. Τι έχουμε? Φυσικό πλούτο, πολιτισμό, τουρισμό και μυαλά. Παιδιά που δεν πρέπει να φύγουν, να γίνουν θέσεις εργασίας. Τόσο με κομπιουτερικά, με πληροφορικάρι, όλοι αυτοί. Όλα αυτά τα νέα παιδιά. Ναι, αλλά δεν απαντήσατε στο ερώτημα. Δηλαδή, τελικά αυτό το μνημόνιο έχει. Η απάντηση είναι δηλαδή ότι έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Όμως τα μέτρα. Η απάντηση είναι ότι έχει σκληρά μέτρα, αλλά επειδή η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται, μπορούν ορισμένα από αυτά να απαλύνουν τους πιο αδύνατους, που στην άλλη περίπτωση θα λειτουργούσαν εναντίον τους. Εάν δεν το είχες, δηλαδή αν πάμε στην άλλη λύση, στην άλλη επιλογή, στην ελεγχόμενη ή άτακτη χρεοκοπία, αυτοί που θα αντιπλήρωναν πάλι ήταν οι πιο αδύνατοι. Άρα έχεις τις δυνατότητες μέσα από αυτό να κάνεις τέτοιες παρεμβάσεις που να βοηθήσουν αυτούς που πλήττονται κυρίως. Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο πάλι σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Okay, φτάσαμε όσο εδώ που φτάσαμε. Ας μην κρίνουμε το αποτέλεσμα, ας πούμε ότι είναι θετικό ή οτιδήποτε. Τελικά όμως βγαίνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών σας και σας λέει ότι το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει ούτε με σφαίρες. Να το θέσω έτσι, να το πω λαϊκά. Είναι κάθετος αυτό και είναι ο Υπουργός της Κυβέρνησης. Ο οποίος υποτίθεται ότι διαπραγματεύτηκε ο ίδιος. Όλα αυτά τα γύρω που μου λέτε έγιναν με το βαρουφάκι. Βγαίνουν άλλα στελέχη, βγαίνει η ίδια η Λαγκάρ και λέει από το καλοκαίρι του 2014 ότι το χρέος έχει καταστεί μη βιώσιμο. Ναι. Έτσι. Στο οποίο επιμένει τώρα και ταυτόχρονα υπάρχει από την Ευρωπαϊκή, από τις χώρες που αποτελούν, τις ηγεμονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κάθετη άρνηση για κούρεμα του χρέους. Μπορεί, συζητάνε μια αναδιαπραγμάτευση, μια μεταφορά στο χρόνο. Αν όμως αυτό το κούρεμα δεν είναι αρκετό, τότε θα οδηγηθούμε για παράδειγμα στο 17 που υπάρχουν μαζεμένες όλες οι ροές πληρωμών, πάλι στην ίδια κατάσταση, σε μια χρεοκοπία. Μήπως δηλαδή απλώς καθυστερούμε ένα Brexit το οποίο είναι αναπόφευκτο, κάτι το οποίο ισχυρίζονται τα στελέχη της λαϊκής ενότητας? Το ένα είναι ότι, κάτσε, κάτι είπε στην αρχή, για το χρέος. Η αναδιάρθρωση του χρέους δεν σημαίνεται και καλά κούρεμα. Μπορεί να έχεις επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, που σημαίνει δεν είναι το ίδιο, το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Αν έχεις, ξέρω εγώ, 30 χρόνια, αν έχεις 100. Όπως πάρα πολύ σημαντικό. Άρα δεν μιλάμε μόνο για ονομαστικό κούρεμα, παρότι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει γίνει και τέτοια συζήτηση για κούρεμα. Αυτά είναι πεδίο διαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί να ο καθένας καταθέτει τις απόψεις του κτλ. Αλλά είναι ένα μεγάλο πεδίο διαπραγμάτευσης και νομίζω ότι είναι το ζητούμενο. Δεν βγαίνει αυτό. Δεν βγαίνει λοιπόν το πρόγραμμα. Δεν βγαίνει. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν βγαίνει. Ναι, αλλά το χρέος, αν δεν βγαίνει και δεν κουρευτεί
Στο βαθμό που όχι, πρέπει. Δεν χρειάζεται. Ή δεν, δεν γίνει. Δεν γίνει με... Ναι, τον Οκτώβρη δεν είναι πολύ. Ας γίνει μετά. Ναι, αν, αν οι αγορές κρίνουν, κρίνουν ότι το, η διευθέτηση που γίνεται για το χρέος δεν είναι ικανοποιητική, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα, τότε θα πάμε σε πτώχευση. Έτσι δεν είναι. Και θα επιστρέψουμε αναγκαστικά στη δραχμή. Όχι. Να σου πω. Το 1953 η Γερμανία ζήτησε διαγράφει μεγάλο μέρος του χρέους γιατί δεν μπορούσε για από τα προβλήματα και τα οικονομικά που είχε από ένα πόλεμο που ήδη είχε προκαλέσει. Δηλαδή αυτό είναι πεδίο διαπραγμάτευσης. Δεν μπορείς να το προκαταλαμβάνεις. Ο καθένας καταθέτει τις απόψεις του γιατί άλλοι λένε ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά λάβες, μπορεί μερικοί να λένε. Ο καθένας καταθέτει τις απόψεις του. Όμως έχω να πω το εξής. Ότι και στις συζητήσεις που είχαν γίνει πριν την υπογραφή της συμφωνίας και από την πλευρά της Λαϊκής Ενότητας είχαν κατατεθεί οι προτάσεις, αλλά λέγαν σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για εθνικό νόμισμα του διακρέξη. Ναι. Οπότε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε περίπτωση, γιατί πάντα σε μια διαπραγμάτευση αυτό το έχουμε διαπιστώσει με πολύ δραματικό τρόπο, σε μια διαπραγμάτευση υπάρχει και η αποτυχία. Κάτι το οποίο ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε εκείνα τα πριν δεν φάνηκε σαν να πηγαίνει σε μια διαπραγμάτευση έτοιμος για τη ρήξη, ενώ στην ουσία δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη ρήξη. Έγιναν λάθη, υπήρξαν αδυναμίες. Η γνώμη μου είναι ότι υπήρχε υπερτίμηση της δυνατότητας συμμαχιών. Αν θυμάσαι, είχε πάει ο πρόεδρος με άλλους υπουργούς, με τον Κοτζιά κτλ. Σε πάρα πολλές χώρες, εμείς θέλουμε φιλικές σχέσεις με ευρωπαϊκά κράτη και σε όλο τον κόσμο και ζήτησε συμμαχίες. Αυτές δεν είχαν αποτελέσματα και βέβαια η προϋπόθεση από όλους ήταν θα μείνετε στην Ευρωζώνη. Και εμείς σαν μέλος της Ευρώπης, θέλουμε να χειριζόμαστε όλα αυτά τα θέματα. Νομίζουμε, πιστεύουμε δηλαδή ότι αλλάζει ο χάρτης της Ευρώπης για μια ανθρωπιστική, τις ανθρωπιστικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της νεοφιλελεύθερης που προσπαθεί να επιβάλλει η ΕΕ. Αυτό προσπαθούμε. Δεν μπορείς να λες, ξέρεις, αν αποτύχουν όλα, δεν μπορείς να το λες. Αυτό το παλεύεις. Και αυτός είναι ο ρόλος μας σαν αριστερά. Το παλεύουμε, δεν κάνουμε πίσω, συνεχίσουμε και το παλεύουμε, παρόλες αδειξότητες και παρόλο το πολιτικό κόστος. Γιατί δεν επιλέγεις την θαλπορή που σου δίνει η αντιπολίτευση για την ιδεολογική σου καθαρότητα. Είμαστε πίσω. Αλλά η προοπτική μας είναι αυτή, να στηρίζουμε τους αδύνατους και να κάνουμε κάτι για αυτόν τον τόπο, να ξεκολλήσουμε. Για όλα αυτά τα δεινά που ξέρουμε πάρα πολύ καλά έχουν συσσωρευτεί. Ωραία. Θέλετε να κάτσετε λίγο πιο εδώ, γιατί έχετε πάει πολύ στο παράθυρο.